για να μην δεθεί ούτε με την καλύβα. Την οποία δεν είναι. Ούτε με την καλύβα να μην δεθεί. Γιατί πρέπει να είναι ελεύθερος. Δεν μπορείς να πετάξεις όταν από πίσω σου είσαι δεσμευμένος με υλικά πράγματα. Όταν σε δένουν υλικά πράγματα. Δεν είσαι ελεύθερος, δεν μπορείς να φύγεις για τα ουράνια. Γιατί κάνεις σχέδια, κάνεις σκέψεις, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο. Και γι' αυτό ο μοναχός πρέπει να είναι αφιλοκλήματος, αφιλάγιος, να μην φαίνεται με αυτά τα πράγματα. Και από εκεί βγήκε η ακτιμοσύνη του μοναχού. Από εκεί πρέπει να είναι ακτίμων ο μοναχός. Να μην έχει κάτι δει. Η ύλη υποχρεωτικά τον δένει. Υποχρεωτικά τον δένει η ύλη. Έτσι λοιπόν, το ένα είναι η υπακοή του μοναχού. Το ίδιο θέλημα, το οποίο τον ενώνει και τον φέρνει, το άλλο είναι η ευθυμοσύνη. Και σήμερα μέσα στον κόσμο αυτόν που υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, όπως είναι σήμερα έτσι, η κοινωνία, αυτός που έχει μυαλό αρχίζει και σκέφτεται εάν και κατά πόσον μπορεί να ενωθεί με το φως, να ενωθεί με το φως, με τον τρόπο που ζει η κοινωνία. Εάν μπορεί να ξανενωθεί με τη ζωή, με τον τρόπο που βιώνει η κοινωνία. Μπορώ δηλαδή μέσα σε αυτόν τον κόσμο να μην έχω ίδιο θέλημα. Μπορώ να επιβιώσω. Μπορώ να τα εφαρμόσω αυτό το πράγμα ή όχι. Πάρα πολύ δύσκολο μέσα στον κόσμο, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Έξω και δημιουργήθηκε από εκεί και πέρα ο μοναχισμός. Δημιουργήθηκαν κοινωνίες ανθρώπων όπως δημιουργήθηκε το Αντάρτικο. Την περίοδο της κατοχής, όταν ήρθαν οι Γερμανοί μέσα στην Ελλάδα, έπαψε η ελευθερία να υπάρχει του ανθρώπου. Έπρεπε να προσαρμοστείς με αυτά, αν ήθελες να μένεις μέσα στην κοινωνία, μέσα στην πόλη, αν ήθελες να ζήσεις μέσα στο χωριό σου, έπρεπε να κινείσαι όπως διέταζε ο Γερμανός. Εάν δεν το έκανες, σε καθάρισε. Δεν μπορούσες να επιβιώσεις. Έπρεπε να συμβιβαστείς με αυτή την πραγματικότητα. Αυτό έπρεπε να κάνεις. Όσοι άνθρωποι δεν μπορούσαν και δεν θέλανε να συμβιβαστούν με αυτή την κατάσταση, δηλαδή να δεσμεύσουν την ελευθερία τους, να δεσμεύσουν τη σκέψη τους και να βαδίσουν με αυτόν τον τρόπο που ήθελε ένας βίρανος, αυτοί οι άνθρωποι πήραν τις οικογένειές τους ή φύγαν μόνοι τους αν δεν ήθελαν, αλλά μερικοί ακολούθησαν και γυναίκες και παιδιά και πήγαν πάνω στα βουνά. Και φτιάξανε πάνω στα βουνά μια δικιά τους κοινωνία. Είναι λεγόμενη το Αντάρτικο, οι Αντάρτες. Οι οποίοι αυτοί από εκεί πάνω τι κάνουν. Ζούσαν και βιώναν αυτό που ζούσανε μόνοι τους όταν ήταν ελεύθερη η Ελλάδα. Και σου λέει, από τη στιγμή που δεν μπορώ να συμβιβαστώ με αυτή την κοινωνία, δεν μπορώ να ζήσω μέσα σε αυτή την κοινωνία, φεύγω. Και από εκεί και πέρα τι έκαναν. Ανεβήκαν πάνω στα βουνά με, και οι ίδιοι βίωναν την ελευθερία πλέον, αγωνιζόμενοι να την κρατήσουν αυτή την ελευθερία τους, και ταυτόχρονα τι κάνουν. Βοηθούσαν αυτούς που ζούσαν κάτω στις πόλεις. Αυτοί κατέβαιναν κάτω στις πόλεις και πολεμούσαν τον αντίπαλο, τους Γερμανούς. Προσπαθούσαν να ελευθερώσουν τους εγκλωβισμένους. Αυτοί που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στην πόλη, αυτοί που δεν μπορούσαν να αντισταθούν, είτε γιατί δεν είχαν δυνάμεις, είτε γιατί δεν είχαν ισχυρό θέλω, είτε γιατί ήταν άνθρωποι του συμβιβασμού, είτε, που μέσα τους δεν θέλανε μεν τον Γερμανό πάνω το κεφάλι τους, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς. Και σου λέει, θα ζήσουμε έτσι πλέον. Αλλά μέσα τους, άμα τους έλεγες, θες να ελευθερωθείς, σου λέει, ναι, θέλω, ελευθερωθέ με. Αυτοί ερχόντουσαν οι Αντάρτες και αγωνιζόντουσαν να τους ελευθερώσουν. Αυτό γινόταν. Τότε με τον λεγόμενο τους Αντάρτες και τους Γερμανούς.
Και πετύχαν κάποια στιγμή η Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, να ελευθερωθεί. Το ίδιο κάνει ο μοναχός όμως. Είναι ο νέος, η νέα, ο άνθρωπος γενικά που ζει μέσα στην πόλη και δεν μπορεί να συμβιβαστεί με αυτή την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί με αυτή την πραγματικότητα. Το βλέπω ότι δεν μπορώ να ενωθώ με το φως. Δεν θα το πετύχω. Και γίνεται αντάρτης. Αντάρτης στον πόλεμο. Φεύγει. Και πάει και δημιουργεί κοινωνίες δικές του. Και δημιούργησε, πήγαινε σε μια σπηλιά, ο άλλος πήγε παραπέρα, ο άλλος πήγε παραπέρα, ο άλλος παραπέρα. Και έρχεται ο Μέγας Βασίλειος και σου λέει, ελάτε εδώ, εσείς όλοι μαζί έχετε το ίδιο σκεπτικό. Εσείς αγωνίζεστε όλοι μαζί για το ίδιο πράγμα. Και τους μαζεύει ο Μέγας Βασίλειος και δημιούργησε τα κοινόβια, τα μοναστήρια μας. Που πλέον έχουν ένα στόχο, έχουν τον ίδιο ακριβώς στόχο και είναι μια οργανωμένη πλέον κοινωνία, όπου στόχους έχει ακριβώς αυτούς τους οποίους ήρθε ο Χριστός να μας δείξει μας αποκάλυψη. Αυτό ακριβώς γίνεται. Αυτό κάνει ο μοναχός. Αυτό στην πραγματικότητα κάναμε εμείς. Οι οποίοι φύγαμε μέσα από τον κόσμο και ήρθαμε πάνω σε ένα μοναστήρι. Στόχος και σκοπός μας να ξαναενωθούμε, επιστρέφουμε, ελθόνισε αυτόν, ελθόνισε αυτόν, λέω πού πάω, θα μπορέσω μέσα από την κοινωνία να τα επιβιώσω. Όχι. Και αυτομάτως αρχίζω να επιστρέφω και παίρνω τον δρόμο της επιστροφής. Παίρνω το, με παίρνει ο Χριστός από το χέρι, λέω πιάσει με Χριστέ μου και γύρισε με πίσω. Και με γυρίζει πίσω στο μαράζο. Με γυρίζει πίσω και με ενώνει με τη ζωή. Αυτό κάνει ο μοναχός. Όμως αυτό το πράγμα που πάντα σχολούσε το λόγο του. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορούν να το κάνουν όλοι να γινόντουσαν αντάρτες. Μπορεί να το θέλαν, αλλά πολλοί συμβιβαστήκαν. Δεν είχαν ισχυρό θέλος. Και συμβιβαστήκαν. Αυτοί όμως που είχαν ισχυρό θέλος, αυτοί δεν είχαν στα πνεύμα. Το ίδιο γίνεται και με τους μοναχούς. Με τους νέους ανθρώπους. Και γι' αυτό βλέπετε σήμερα το Άγιον Όρος έχει 2.500 μοναχούς. Βάλτε και όλα τα μοναστήρια. Πώς ερμηνεύεται το ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν μέσα από τις πόλεις. Πώς ερμηνεύεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κάθονται να είναι καλοί χριστιανοί μέσα στην πόλη. Γιατί τελικά δεν μπορεί να είσαι καλός χριστιανός όπως όσο δεν είναι το Ευαγγέλιο μέσα σε αυτή την πόλη. Και γι' αυτό έρχεται ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει: φτιάχτε τις πόλεις όπως είναι στα μοναστήρια, να έχουν αυτούς τους στόχους, αυτούς τους σκοπούς και θα κλείσουν τα μοναστήρια από μόνα τους. Γιατί τότε μόνοι οι μοναχοί, αν μπορούν να επιβιώσουν μέσα από την πόλη, θα γυρίσουν μόνοι τους στα σπίτια τους. Δεν είναι αντικοινωνικοί και φεύγουν. Δεν μισούν τους γονείς τους και φεύγουν. Δεν μισούν τον κόσμο και φεύγουν. Την αμαρτία του κόσμου μισούν. Την κοινωνία έτσι όπως την καταντήσατε, λέει ο Χρυσόστομος. Ο Ιωάννης τη μισούν. Και από αυτή τη βρώμικη κοινωνία, από αυτή τη σαφήλα φεύγουν. Από αυτό το πράγμα θέλουν να φύγουν και να γλιτώσουν. Και θέλουν να φτιάξουν μια κοινωνία που οι ίδιοι ονειρεύτηκαν. Που ο Χριστός τους έδειξε. Που ο Χριστός τους καθοδήγησε. Φτιάξε αυτή την κοινωνία, λέει, και τα μοναστήρια φτιάξε. Λέει ο Άγιος Ιωάννης του Σόφου. Όσο η κοινωνία όμως δεν γίνεται έτσι, τότε θα υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα ανεβαίνουν και θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν επάνω στα βουνά. Και εμείς έχουμε, σαν τους αντάρτες θα έλεγα, τον ίδιο στόχο. Αφενός μεν να βιώνουμε τη ζωή μας κοντά στο Θεό, την εν Χριστώ ελευθερία, υπακούοντας το θέλημά Του, για ώστε να μπορούμε να ενωθούμε μαζί Του, να μην κάνουμε αυτό που έκανε ο Ασπόρος. Και ταυτόχρονα, ότι όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι για τους μοναχούς φως είναι οι άγγελοι, αλλά για τους λαϊκούς φως είναι οι μοναχοί. Όπως η σωτηρία περιμένανε στην πόλη κάτω τη σωτηρία τους αντάρτες. Έτσι το ίδιο πράγμα, όπως κατεβαίνουν οι αντάρτες κάτω στις πόλεις, το ίδιο η παρουσία του μοναχού, η διδασκαλία του μοναχού μέσα στον κόσμο, η
Ένα βιβλίο που γράφει ο μοναχός για τον κόσμο, οποιαδήποτε κίνησή του προς τον κόσμο, είναι η ίδια βοήθεια που έκανε ο Αντάρτης για να ελευθερώσει τον άνθρωπο, να ελευθερώσει τον άνθρωπο από εκεί που ο διάβολος τον έχει οδηγήσει. Αυτό κάνει. Να φύγει από την τυραννία του διαβόλου. Όπως έκανε ο Αντάρτης να φύγει από την τυραννία του. Αυτό ακριβώς. Έχετε κάποια ερώτηση? Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμεν.